Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, σήμερα είναι 10 Ιουλίου του 2024 και βρίσκομαι στην περιοχή η οποία επλήγει από εμπρησμό. Κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό είναι σχέδιο εμπρησμού της πόλεως των Πατραίων, δηλαδή της Αχαϊκής Πρωτευούσης. Η φωτιά ξεκίνησε, όπως έμαθα, από τον Άγιο Τρίφωνα, κοντά σε ένα παλαιμορολογητικό μοναστήρι. Ακόμα αχνίζουν τα καμένα σημεία. Υπάρχει καμνός. Εδώ ακριβώς βρίσκομαι με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη σήμερα, εδώ στο πανέμορφο αυτό πάρκο, που βρίσκεται στο πανέμορφο αυτό λόφο, μάλλον θα έλεγα, που βρίσκεται απέναντι από την ιστορική μονή του γυροκομείου των Πατρών, η οποία και αυτή εκινδύνευσε να καεί. Χάρη στην έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής, θα έλεγα ηρωική επέμβαση της πυροσβεστικής και πολλών εθελοντικών ομάδων, απεφεύχθη η επέκταση, η μεγάλη επέκταση πυρκαγιάς και εγλίτωσε ουσιαστικά η Πάτρα. Κοιτάτε τα σημεία αυτά τα οποία ακόμα αγνίζουν. Δεν περπατώ επάνω, δεν επιχειρώ να περπατήσω επάνω, είναι ανώμαλο το έδαφος, απόκρημνο, αλλά και είναι ζεστό ακόμα από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά την οποία έβλεπα από το λόφο της παγώνας όπου εκεί μένω. Η φωτιά έφτασε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο όπου μένω, στο λόφο της παγώνας, και στάλει από το 112, την κυβέρνηση του 112, μήνυμα εγκαταλείψεως των περιοχών της παγώνας, της Αρώης και της Εγλυκάδος. Αλλά φυσικά δεν μπορεί κάποιος να καταλείψει το σπίτι του αν δεν προσπαθήσει να το διασώσει. Έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το κανονικό, το πρέπον. Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις την περιουσία σου απροστάτευτη στις φλόγες της πυρκαγιάς. Η φωτιά εξέσπασε σε στιγμή κατά την οποία εφησούσε ισχυρός άνεμος, ο οποίος είχε κατεύθυνση την Πάτρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω, ανεξαρτήτως του ό,τι λέγεται, ανεξαρτήτως του ότι έχει συλληφθεί κάποια γυναίκα η οποία απειλούσε να κάψει το καραμανδάνιο και δεν ξέρω και τι άλλο, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για σχέδιο εμπρησμού της Αχαϊκής Πρωτευούσης, δηλαδή πρόκειται με άλλα λόγια για πολεμική ενέργεια. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Στο βίντεο αυτό θα δείτε, έχουμε και κάποια άτομα που τσιμπάνε. Στο βίντεο αυτό θα δείτε το λόφο αυτό, όπου ακριβώς εδώ στο λόφο αυτό, αυτό βλέπετε τώρα, υπάρχει έντονη και αποπνικτική η μυρωδιά του καμένου. Στο λόφο αυτό με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη είχαμε γυρίσει πολλά βίντεο. Αν ανατρέξετε στο YouTube, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα βίντεο, θα δείτε το μέρος αυτό και θα το αναγνωρίσετε. Τα πεύκα αυτά τα οποία βρίσκονται στο λόφο αυτό έχουν καεί και απέναντι βρίσκεται η ιστορική μονή του γυροκομείου Πατρών, στην περιοχή της οποίας είχε δοθεί το καιρό της Επαναστάσεως το 1821, είχε δοθεί μια σημαντική μάχη ανάμεσα στους Τούρκους και στους Έλληνες, τον οποίον ηγείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και η νίκη των Ελλήνων απεδόθη στην υπέρμαχο στρατηγό, η οφείλεται σε θαύμα της Παναγίας σύμφωνα με τις διηγήσεις της εποχής εκείνης. Κοιτάξτε τα καμένα. Είναι μια περιοχή δυστυχώς που δεν ξέρω αν θα αποκατασταθεί. Βλέπετε, έχουμε και τη συμμορία των ανεμογεννητριών. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται για τα όσα συμβαίνουν με τις επιχειρήσεις εγκαταστάσεως ανεμογεννητριών στα καμένα. Βλέπετε εδώ καμένα κλαδιά, βλέπετε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, θα τις δείτε τώρα
όπου ρίχνουν νερό στα καμένα. Και οι πυροσβέστες βρέχουν το καμένο έδαφος για να αποφευθεί η δημιουργία νέας εστίας πυρκαγιάς. Υπάρχει έντονη μυρωδιά του καμένου και τα πεύκα τα περισσότερα έχουν καεί. Εδώ σε αυτό τον λόφο, τον πανέμορφο λόφο, έχουμε γυρίσει με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη αρκετά βίντεο. Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου στο YouTube ή στο Facebook θα αναγνωρίσετε το μέρος αυτό. Και το μοναστήρι το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι εκκινδύνεψε από αυτή την πλευρά. Το μοναστήρι είναι αυτό εκεί. Είναι η ιστορική μονή του γυροκομείου. Εκκινδύνεψε λοιπόν η μονή γερικομείου από αυτήν ακριβώς την πλευρά. Από εδώ απείλησε η φωτιά την ιστορική μονή που διακρίνεται στο βάθος. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει γίνει ολοσκερής καταστροφή των δέντρων και της εν γέννη βλαστήσεως. Οι πυροσβέστες ρίχνουν νερό πάνω στο καμένο χώμα του λόφου για να αποφευθεί η δημιουργία νέας
εστίας φωτιάς. Η καταστροφή, όπως βλέπετε εδώ, είναι ολοσχερής. Κοιτάξτε κάτω το καμένο έδαφος. Υπάρχουν στάχτες, οι οποίες στάχτες με το φύσημα του ανέμου έφταναν μέχρι και το σημείο που διαμένουμε τον ανιψό μου, στον λόφο της Παγώνας, από όπου έβλεπα τα ελικόπτερα τα οποία έπαιρναν νερό από το λιμάνι της Πάτρας για να το φέρουν στο σημείο, στα διάφορα σημεία της πυρκαγιάς και να κατασβέσουν τις εστίες και τη μεγάλη φωτιά, την η οποία είχε δημιουργηθεί και είχε γεμίσει με πυκνούς καπνούς την ατμόσφαιρα σε σημείο ώστε να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Πρόκειται για σχέδιο εμπρισμού της πόλεως των Πατραίων, δηλαδή της Αχαϊκής πρωτευούσης. Και τονίζω και πάλι ότι προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρόκειται για πολεμική ενέργεια, αγνώστου πριν όμως εχθρικής δυνάμεως. Όταν η δήθεν κυβέρνηση, η κατοχική κυβέρνηση των Αθηνών, όσο και οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας οι κυβερνήσεις, μαζεύουν λαθρομετανάστες, μουσουλμάνους, δεδηλωμένους εχθρούς του ελληνισμού και της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τι να περιμένει κανείς. Κοιτάξτε το. Καμένο αυτό και πανέμορφο, πρώην πανέμορφο μέρος. Κοιτάξτε εδώ. Και στο βάθος φαίνεται το μοναστήρι το οποίο γλίτωσε την τελευταία στιγμή ως εκθαύματος της Παναγίας, θα έλεγα εγώ.